Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchella. Πέρα από το παραδοσιακό κυριακάτικο τραπέζι, υπάρχουν στις ζωές μας και μια σειρά από αγαπημένες παραλλαγές. Εκεί κρύβεται και η σημερινή συνταγή της μαγείας. Μπιφτέκια à la crème. Μια συνταγάρα πραγματικά μοναδική που φτιάχνεται στο άψε σβήσε, δηλαδή σε 15-20 λεπτά θα τρώμε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πάμε εδώ πέρα το τηγανάκι μου να ζεσταίνεται. Γιατί εδώ πέρα θα γίνει η συνταγή μας. Και να πάμε να φτιάξουμε τον κιμά μας. Λοιπόν, έχω λίγο κιμά μου σχαρίσιο. Εδώ. Και θέλω ένα τριμμένο κρεμμυδάκι μέσα. Εντάξει. Εύκολα, γρήγορα. Και έτσι όπως θα το κάνετε και στο σπίτι σας κανονικά. Έτσι δεν είναι. Τώρα, επειδή κάνουμε ένα μπιφτέκι αλλά κρέμ, δεν θα βάλουμε τα χαρακτηριστικά μυρωδικά που θα βάζαμε στα μπιφτέκια. Δηλαδή, στα μπιφτέκια που θα βάζαμε φυσιολογικά αλάκι. Διώσουμε. Γιατί φτιάχνουμε μία αλλά κρέμ που η αλλά κρέμ έχει χαρακτηριστική γεύση. Και άμα βάλουμε έντονες γεύσεις, θα καλύψει αυτή τη χαρακτηριστική γεύση. Λοιπόν, το κρεμμυδάκι μου είναι μέσα. Θα προσθέσω μέσα λίγη φρυγανιά. Θα προσθέσω μέσα ένα αυγό. Οχ. Και ένα σκορδάκι ξύσμα. Εντάξει. Εντάξει, σκόρδο μαζί με κρεμμύδι είναι τα δύο μυρωδικά που θα βάλουμε μαζί με το θυμάρι. Αυτά είναι όλα. Οπότε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι μερικοί δεν λατρεύετε το σκόρδο, αλλά θα ήθελα να το βάλετε. Εντάξει, πάει και το σκόρδο μέσα. Σκόρδο, κρεμμύδι και θυμάρι. Αυτοί είμαστε. Ειδικά σε κάτι τέτοιες συνταγές που θέλουμε να δώσουμε ίσα-ίσα μία νότα φρεσκάδα στο θυμάρι είναι το κατάλληλο υλικό. Γιατί αν βάζαμε δυόσμο θα χαρακτηρίζει όλη τη συνταγή μας. Αν βάζαμε δεδρολίβανο το ίδιο. Το θυμαράκι είναι πιο ήπιο και νομίζω ότι τα φέρνει όλα ακριβώς εκεί που πρέπει. Λοιπόν, θα προσθέσω μία σταλιά ελαιόλαδο εδώ μέσα. Μία κουταλιά της σούπας, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και ανακατεύω όλα τα υλικά. Θα φτιάξω 4 μπιφτέκια αλλά κρέμ, που σημαίνει ότι μπορείτε να διαλέξετε να σερβίρετε είτε με ρύζι, είτε με λαχανικά, είτε με ό,τι σας αρέσει, ακόμα και με πουρέ πατάτας. Τα αφήνω πάνω σας. Οπότε θεωρητικά με τόσο λίγο κιμά θα πάρουμε 4 ώρες μερίδες φαγητού. Εντάξει, ακόμα και σκέτα μπορούμε να τα βγάλουμε. Αλλά εκεί πέρα θα βάλουμε 2 μπιφτέκια, δεν θα βάλουμε ένα. Εντάξει, Λάκη, πλάθουμε καλά τον κιμά μας. Γενικά εδώ πέρα δεν έχουμε πολλά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι λίγο αλάτι. Οπ. Λίγο πιπέρι. Κάνω ένα τελευταίο έτσι ανακάτεμα. Βάλα το πίπερο να πάει παντού. Πω πω πω. Και είναι ο πιο απλός κιμάς που έχετε δοκιμάσει. Η φρυγανιά σε αυτή τη συνταγή είναι απαραίτητη γιατί θα φτιάξουμε ένα αλλά κρέμ. Οπότε, καθώς θα ψήνετε το μπιφτέκι μετά μέσα στην κρέμα γάλακτος, θα τραβήξει η κρέμα γάλακτος μέσα στο μπιφτέκι και θα γίνει ένας μικρός χαμός. Θα μπουν ζουμερά και θα γίνουν τέλεια. Εντάξει, Λάκη. Λοιπόν, θέλω 4 μπιφτέκια. Οπότε, 1, 2, 3, 4. Μια χαρά. Να σου πω, Μαριάνθη, έλα λίγο, σου παρακαλώ. Σε παρακαλώ, λίγο γρήγορα όμως, να μου ρίξει λίγο λαδάκι θέλω στο τηγάνι. Ρίξε λίγο λαδάκι, λίγο, 2 κουταλιές σούπας θέλω. Φτάνει. Ίσα-ίσα να πάρουν χρώμα τα μπιφτέκια μου. Λοιπόν, έφυγες. 1. 2. 3. 4. Έχω πάρα πολύ δυνατή φωτιά, είναι χοντρά τα μπιφτέκια, οπότε είναι σχετικά δύσκολο να τα ψήσουμε. Τι θέλουμε, θέλουμε να τα δώσουμε ωραίο χρώμα. Γιατί θέλουμε να τα δώσουμε ωραία χρώμα, γιατί το χρώμα θα είναι κάτι που θα μας λείπει στο τέλος από τη συνταγή μας. Γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε πολύ ωραίο χρώμα στα μπιφτεκάκια μας. Άμα τα βάλουμε έτσι όπως είναι βραστά μέσα, δεν θα φαίνονται ωραία. Οπότε, δίνοντας λίγο χρώμα τώρα, θα προσθέσω μέσα μία σκελίδα σκόρδο που θα την αφαιρέσω. Οπότε θέλω ίσα-ίσα να αρωματίσει το λαδάκι μου. Και με το που πάρουν ωραίο χρώμα τα μπιφτέκια, τα βγάζω. Ένα. Δεν είναι ψημένα, είναι ομά μέσα. Απλά έχουν πάρει χρώμα απ' έξω. Τρία. Τέσσερα. Θα προσθέσω μέσα σε αυτό το λαδάκι μαζί με το σκόρδο που θα τα αφαιρέσω στη συνέχεια τα μανιτάρια κονσέρβα. Θέλω να την κάνω εύκολη τη συνταγή, εντάξει. Έχω ανοίξει μια κονσέρβα, την έχω σουρώσει, τα μανιτάρια μου είναι μέσα και τα σοτάρω πολύ καλά μαζί με το σκορδάκι. Θα προσθέσω λίγο αλατάκι. Λίγο πιπέρι. Τέλεια, μια χαρά. Θα προσθέσω μέσα λίγο θυμαράκι ακόμα. Και θα σβήσω το τηγανάκι μου με τι, με νεράκι, κρέμα γάλακτος και θα βάλω πίσω τα μπιφτέκια μου να ψηθούν. Εδώ, μέσα σε αυτό το ωραίο μπανάκι. Πώς φάνηκε? Αλλά κρέμ. Μανιταράκια, μπιφτεκάκια, όλα καλά. Τώρα, χαμηλώνουμε πολύ τη φωτιά μας εδώ. Τη χαμηλώνουμε. Θέλουμε να σιγοβράσουν τα μπιφτέκια μου μέσα στην κρέμα γάλακτος, να δέσει η σάλτσα και μόλις δέσει η σάλτσα ρίχνουμε μέσα και την παρμεζάνα και σερβίρουμε. Θα αφαιρέσουμε και το σκόρδο μετά, εντάξει. Και τα μπιφτεκάκια μου είναι έτοιμα. Ούτε 10 λεπτά δεν πήρανε. Σε 7-8 λεπτά ήταν έτοιμα. Οπότε, μία συνταγή από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, πόση ώρα μας πήρε, Λάκη? 10 λεπτά. Και θα πεις τώρα στους άλλους, έφτιαξα μπιφτέκια αλλά κρέμ και θα σου πούνε, πω, μία ώρα πρέπει να μαγείρευες, ε. Μπα.
Δεν μαγειρεύω μία ώρα γιατί βλέπω KitchenLab. Και όταν βλέπω KitchenLab και Άκη Πετρετζίκη και το κανάλι του στο YouTube, σίγουρα μαγειρεύω πολύ λιγότερο. Λοιπόν, όπως είπα, ένα ριζάκι είναι πολύ ωραίο. Θεωρώ ότι ένα μπιφτέκι είναι αρκετό. Δηλαδή, η πρωτεΐνη που χρειάζομαστε μαζί με το ριζάκι που έχουμε είναι αρκετή. Αλλά θα μου πείτε ότι ένα δεν σας φτάνει στο πλάνο. Σωστά, μεγάλη. Ένα, καταλάβει ακόμα να αρέσει. Λοιπόν, θα βάλουμε όμως δύο. Όπως βλέπεις, σαλτσούλα δεν έχω βάλει ακόμα. Γιατί? Γιατί η σαλτσούλα πρέπει να δέσει. Πριν δέσει όμως η σάλτσα, τι πρέπει να αφαιρέσουμε? Το σκορδάκι μας έχει δώσει γεύση μέσα στην κρέμα γάλακτος. Αυτή η χαρακτηριστική γεύση που θέλουμε. Και στο τέλος, με το που σβήσουμε τη φωτιά, ανακατεύουμε την παρμεζάνα μέσα. Γιατί άμα βάλουμε την παρμεζάνα πιο πριν και ανακατέψουμε, τι θα γίνει? Παιδιά, θα καεί το τυρί. Θα κάνει split, θα πιάσει τον πάτο της κατσαρόλας και δεν θα γίνει σωστά η κρέμα. Οπότε τώρα με το που έβαλα την παρμεζάνα, έδεσε η σάλτσα μου. Και τι θα κάνω από πάνω? Θα κάνω ένα λακρέμ όπως ακριβώς το αρμόζει. Πω πω. Πιο αλακρέμ δεν γίνεται. Θα μου πείτε τώρα, ρε, και έχει πιστεί τα μπιφτέκια. Τι να κάνω? Αλακρέμ κάνω, παιδιά. Ή θα βλέπετε μπιφτέκια ή κρέμα. Κάτσε να τα ανοίξω λίγο για να φαίνεται. Λίγο, Μιχάλη, εδώ. Ίσα ίσα. Φαίνονται τα μπιφτέκια? Μπα. Σκοπός είναι ότι φαίνονται εδώ πέρα. Για κοίτα. Κοίτα εδώ. Πάρω το ριζάκι στο πλάι. Βάλω και λίγο ακόμα θυμαράκι από πάνω. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Πάω μέσα από την κατσαρόλα κατευθείαν. Πόπο ζουμερό, πεντανόστιμο. Εντάξει. Εγώ πολύ φαν του αλακρέμ δεν είμαι, αλλά αυτό το τσάκιζα. Είναι η συνταγή της μαγείας για σήμερα και περιέχει μπιφτέκια αλακρέμ. Αγαπημένα πρόσωπα και μία παγωμένη κοκακόλα. Ένα γεύμα που θυμίζει Κυριακή και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μία παγωμένη κοκακόλα, όπως σας είπα, zero. Και τι άλλο? Καλή μας όρεξη. Φανταστική συνταγή, μόλις τη φτιάξετε θα τη λατρέψετε. Γεια μας!